Κύριε Κέλλη, μία πρόσφατη ανάρτησή σας για τον κορονοϊό και για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας έχει γίνει viral. Φαντάζομαι αυτό το ξέρετε. Γενική παραδοχή αποτελεί το γεγονός πως αυτό το διάστημα ακούμε πολλές αλήθειες, αλλά και πολλά ανεδαφικά πράγματα. Οπότε η προσέγγιση και η τοποθέτησή σας έχει σημασία. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς αφουγκράζεστε κι εσείς ο ίδιος όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι κοινή για ολόκληρη την Ευρώπη, για ολόκληρο τον κόσμο. Ομολογώ ότι είναι λίγο δύσκολο κανείς να καταλάβει ότι το νέο, η νέα πραγματικά διάσταση στην οποία ζούμε έχει αλλάξει εντελώς. Δηλαδή, το ότι έχουν κλείσει όλα τα εστιατόρια, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία, έχουν κλείσει όλα τα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο ζούμε και νομίζω ότι θα μας πάρει αρκετούς μήνες και ίσως χρόνια να καταλάβουμε πόσο δραστική είναι αυτή η αλλαγή της ζωής μας μέσα σε μερικές μέρες. Δηλαδή, πριν μια εβδομάδα, νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να φανταστεί σε τι κατάσταση θα ζήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σιγουρευτούμε όλοι και να καταλάβουμε ότι ακόμα δεν έχουμε δει το χειρότερο. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιάσει τον ιό τώρα θα εμφανίσουν για πρώτη φορά ενδείξεις σε μερικές μέρες και θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να χειροτερεύει η κατάσταση για πολύ πριν γίνει καλύτερη. Αλλά ελπίζω πραγματικά, επειδή και η Ελλάδα και πολλές χώρες στον κόσμο και πολλές πόλεις στην Αμερική έχουν πάρει πολύ δραστικά μέτρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό τον ιό, ότι η κατάσταση όντως θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, έχουμε δει το παράδειγμα της Κίνας, που έχει δουλέψει. Η εκτίμηση τώρα, κύριε Κέλλη, ότι η ζέστη λειτουργεί ανασταλτικά ως προς τη διασπορά του COVID. Έχει βάση ή όχι? Γιατί ακούμε πολλά τελευταία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ο ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι οι άνθρωποι περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο έξω και γι' αυτό δεν είμαστε στους κλειστούς χώρους, στους οποίους ο ιός μεταβάλλεται πολύ περισσότερο. Το δεύτερο είναι ότι ο ήλιος με τις ακτίνες του διαλύει τον ιό τον ίδιο. Και ο τρίτος είναι ότι ο αέρας κυκλοφορεί περισσότερο ακόμα και στους κλειστούς χώρους, οπότε δεν περνάει τόσο εύκολα ο ιός. Τώρα τα άλλα θέματα για το άμα μεταδίδεται και με τη ζέστη. Έχουμε δει ότι σε πολλές πόλεις του κόσμου που η θερμοκρασία ήταν πολύ ζεστή ούτως ή άλλως το Φλεβάρι, μετακινήθηκε πάρα πολύ εύκολα ο ιός. Αυτό δεν ξέρουμε άμα είχε ήδη μειωθεί και αυτό που είδαμε ως μετάδοση ήταν λιγότερο από ό,τι θα είχαμε άμα είχε όντως κρύο ή άμα είχε λιγότερη ζέστη. Είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που όντως είναι πραγματικοί, αλλά δεν ξέρουμε άμα θα είναι σαν τη γρήπη που απλά θα εξαφανιστεί τελείως το καλοκαίρι. Τι είναι αυτό που συζητάτε εντόνως στο δικό σας κύκλο, στο MIT, μεταξύ των δικών σας συναδέλφων, για τον κορονοϊό και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα? Δηλαδή, ερευνητικά πού βρισκόμαστε, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι? Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις αυτή τη στιγμή για εμβόλιο, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τη βιολογία του ιού, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για το ibuprofen και πώς δουλεύει το ότι, ας πούμε, χειροτερεύει πολύ τον ιό και ποια είναι αυτή η ACE receptors και ACE2 receptors του οποίου χρησιμοποιεί ο ιός. Μαθαίνουμε ακόμα πάρα πολλά για τη βιολογία, τη βασική βιολογία, για το πώς μπαίνει ο ιός και τι πράγματα πρέπει να αποφύγουμε για να μειώσουμε και τη θανατηφόρο, τον αριθμό θανάτων, αλλά και τον αριθμό τραυμάτων. Και το άλλο το θέμα, νομίζω που αφορά και όλους τους τηλεθεατές σας, είναι η ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν πια απομονωθεί. Με προλάβατε. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί ξέρετε, ανάμεσα στον οχαδερφισμό και τον πανικό υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ψυχικά είναι ευάλωτοι και οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα. Το αν είναι παγίδα, βέβαια, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς. Να πλένουν, ας πούμε, 100 φορές τη μέρα τα χέρια τους. Έχει νόημα κάτι τέτοιο ή είναι περισσότερο η ανάγκη τους να αισθανθούν ασφαλείς? Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Αυτή τη στιγμή τα χέρια μου έχουν αρχίσει να πονάνε κάθε φορά που τα πλέω ένα με το σαπούνι. Γιατί νομίζω τα παραπλένω, αλλά νομίζω ότι είναι η σωστή απάντηση. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουμε κάτι, που πιάνουμε ένα οτιδήποτε αντικείμενο από τον έξω κόσμο, π.χ. το τηλέφωνό μας, πρέπει να βλέπουμε ξανά τα χέρια μας. Τρέψτε μου να επιμείνω λίγο στο κομμάτι το ερευνητικό, διότι παίρνει και πολλοί κόσμος και ρωτάει, και να το επαναλάβουμε, διότι καλό είναι να γινόμαστε σαφείς όλοι μας και ειδικά εσείς οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Λοιπόν, μέχρι στιγμής αντιϊκή θεραπεία
δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο. Μας δώσατε, έτσι μας σκιαγραφίσατε το πλαίσιο της έρευνας, πώς κινείται. Να πούμε δύο πράγματα ακόμα για να γίνει πλήρως αντιληπτό. Ναι, βασικά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο ιός δεν πολλαπλασιάζεται έξω από τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι στα βακτηρίδια που άμα αφήσεις ένα ποτήρι με, ξέρω εγώ, κάπως βρώμικο νερό θα πολλαπλασιαστούν. Ο ιός για να πολλαπλασιαστεί πρέπει να μπει μέσα στον άνθρωπο. Πρέπει να μπει μέσα στο ίδιο μας το σύστημα και χρησιμοποιεί μια μεγάλη πρωτεΐνη που είναι πολύ πολύ πιο μεγάλη από τους πιο πολλούς ιούς, ένα μεγάλο RNA το οποίο κωδικοποιείται σε μια τεράστια πρωτεΐνη η οποία μετά κόβεται. Αυτή η πρωτεΐνη κόβεται και χτίζει όλες τις πρωτεΐνες που θα χρειαστεί ο ιός. Αυτό πια χτίζει ένα καινούριο ιό που φτιάχνει και την μεμβράνη του και μέσα το RNA το δικό του το αντιγράφει. Οι θεραπείες που προσπαθούμε να καταφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι πρώτον πώς μπορούμε να μειώσουμε την αντιγραφή αυτού του RNA του ιού, οπότε το γονιδίωμα το ίδιο να μην πολλαπλασιάζεται. Αυτό είναι το πρώτο. Και υπάρχουν διάφορες μεθόδοι. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι να προσθέσεις νουκλεοτίδια τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά δεν θα επιτρέψουν να συνεχίσει η μεγάλωση αυτού του RNA, οπότε θα σταματήσει ο ιός τον πολλαπλασιασμό του. Ένας άλλος είναι πώς να μην διαλύσει το κύτταρο ο ιός, οπότε να μην πάει πιο πέρα. Το πιο σημαντικό είναι βέβαια το εμβόλιο, που θα πει ότι ετοιμάζουμε το δικό μας το νοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει τις ξένες πρωτεΐνες του ιού όταν θα προέλθει. Αλλά υπάρχει ένας μέσος όρος αυτού του νοσοποιητικού συστήματος. Άμα το νοσοποιητικό σύστημα δουλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατά, τότε μπορεί ο ιός να πάει πιο πέρα από ό,τι θα πηγαίνει κανονικά, γιατί το εκμεταλλεύεται αυτό τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων για να διαδοθεί ο ίδιος ο ιός. Στο πιο λίγο θα πει ότι δεν τον καταπολεμάμε σωστά. Οπότε αυτό που προσπαθούμε γενικώς στον ερευνητικό κύκλο να καταλάβουμε είναι ποια είναι όλα αυτά τα ρυθμιστικά μοντέλα που επιτρέπουν στον ιό να πολλαπλασιαστεί και πώς μπορούμε να τα κατοπλημμύσουμε, ποια φάρμακα πρέπει και δεν πρέπει να παίρνει ο κόσμος γιατί έχουν μεγαλύτερη τάση να βοηθάνε τον ιό. Και όλα αυτά αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες δημοσιεύσεις που βγαίνουν συνέχεια και είναι κάτι που πραγματικά μας δίνει ελπίδα, γιατί ποτέ δεν έχουμε δει τον επιστημονικό χώρο να δουλεύει πραγματικά σαν μία ομάδα όλοι μαζί. Δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε δει το ίδιο κρούσμα όλου του πλανήτη που ξαφνικά έχει σοκαριστεί. Αυτό βλέπουμε και σήμερα.